Ενώπιον σας, άλλη μια μεγάλη πρόκληση για τον Απόλλωνα. Είναι ένας τίτλος, είναι αρχή της σεζόν. Δεν είναι τέλος πάντων του βαθμού του πρωταθλήματος του κυπέλου, αλλά για να ποδοσφαιριστεί είναι κάτι που μπορεί να προσθέσει στο βιογραφικό του. Πώς το αντιμετωπίζετε εσείς? Γεια σας. Εγώ με τη σειρά μου θέλω να πω ότι είναι ένας ακόμα τίτλος. Κάθε ποδοσφαιριστής βρίσκει κίνητρο μέσα από τους τίτλους. Τελειώσαμε τη χρονιά ως πρωταθλητές. Θέλουμε να συνεχίσουμε το σερί, να μεγαλώσουμε την ομάδα και αυτό προέρχεται μέσα από τους τίτλους. Με την κατάκτηση του Super Cup νομίζω ότι η ομάδα θα κάνει τη νέα χρονιά με το δεξί και θα βγουν όλα όμαλα. Προετοιμασία πώς ήταν? Ήταν μια νέα ομάδα πέρσι, έγιναν αλλαγές, κάποιες αλλαγές και προφανώς βλέπετε με αισιοδοξία όλοι. Πώς ήταν όμως γενικότερα η προετοιμασία? Σίγουρα ήταν μια πολύ διαφορετική προετοιμασία, γιατί πέρσι δεν ήμασταν στο εξωτερικό, φέτος πήγαμε στην Αυστρία. Καινούργια πρόσωπα πέρσι, όλη η ομάδα ήταν καινούργια. Φέτος κάναμε κάποιες προσθήκες με καινούργιους ποδοσφαιριστές. Η δουλειά μας εμάς ως παγί στην ομάδα είναι να τους βοηθήσουμε να δέσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται, ούτως ώστε να μπορέσουν να βγάλουν το 100% μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να είμαστε όσο πιο δυνατοί στην τρέχουσα σεζόν. Αρχηγός και πρωταθλητής, τι να περιμένουμε από την ομάδα την χρονιά? Σίγουρα οι προσδοκίες είναι πάρα πολύ ψηλές. Νομίζω πρέπει να συνεχίσουμε, όπως είπα και πριν, για να μεγαλώσει η ομάδα. Δεν είναι μόνο ένα πρωτάθλημα και μετά ξανά να περάσουν κάποια χρόνια. Για να μεγαλώσει η ομάδα όπως της αρμόζει είναι να είμαστε δυνατοί και να πάμε ξανά για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, κυπέλλου. Αναζήτησες και εσύ το συμβόλαιό σου με την ομάδα. Ήταν γνωστές η επιθυμία σου. Θέλω να μου σχολιάσεις κάτι για το νέο σου συμβόλαιο μέχρι το 25, για την αρχηγία των περιπριαχιών που συνεχίζεις να κρατάς και γενικότερα, αν υπήρξε κάτι που δεν γνωρίζουμε σε ό,τι αφορά προτάσεις από εξωτερικό. Νομίζω ότι, όπως είπα και πέρσι, η προτεραιότητά μου ήταν να πάω στο εξωτερικό. Δεν βρήκα κάτι το οποίο να με ευχαριστεί εμένα προσωπικά. Τον πρώτο λόγο τον είχε ο Απόλλωνας. Μίλησα με τον πρόεδρο, βρήκαμε μια συμφωνία και είμαι αρκετά συγκεντρωμένος για την καινούργια χρονιά για να βοηθήσω την ομάδα να κατακτήσει τους στόχους της. Πρώτος θα αφήσω κάτι που θα ήθελα να πει στον κόσμο εν ώψη της νέας σεζόν. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο για την ανταπόκριση που έκανα στα διαρκείας. Και εμείς με τη σειρά μας θα τους βάλουμε ως προπρόσωπους στον αγωνιστικό χώρο και ελπίζουμε ξανά να κάνουμε μπλε τη Λεμεσό και να κατακτήσουμε το πρωταθλήμα.